Επειδή γιορτινές μέρες χωρίς σινεμά δεν γίνεται, ας δούμε κυρίες και κύριοι πώς αποχαιρετούμε αυτή τη χρονιά και πώς υποδεχόμαστε το 2020 κινηματογραφικά. Το κοινό προτίμησε τη νέα ταινία του Star Wars που κλείνει το σάγκα. Σκελετικό σενάριο, κλείσιμο του ματιού με αναφορές στις προηγούμενες ταινίες. Οι φαν ικανοποιήθηκαν αφού η ταινία ήταν αποκλειστικά για αυτούς. It's been tough. Hard work, but I'm so grateful to be part of it and really proud of this film. I'm just proud to be associated with these people who did a truly remarkable job. Everyone knew this was the end of the saga and we all needed to bring our best. Technically, it was just way more efficient, you know, in a way that I think it all came together in a way that that is unique. Μετά την πρόσφατη πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ της Ζυρίχης και της Ρώμης, έφτασε η βιογραφία του Παβαρότη και στην Ελλάδα. Σκιαγράφηση της ιταλικής κοινωνίας και της φιλοσοφίας της όπερας με χολιγουδιανές αποστάσεις. Η βόμβα. Υπάλληλοι του συντηρητικού καναλιού Fox πέφτουν θύματα κακοποίησης. Γυναικείο cast ανώτερο της ίδιας ταινίας με γερά κρατήματα. Nothing about this movie or this character was kind of easy to wrap your head around or was kind of like handed to you. Oh my gosh. I can't get fired. This is the only job I have ever wanted. Kayla's a fictional character, but her experiences are an amalgamation of a number of women's experiences at Fox News. We had a great rapport off camera, even though we have that one scene in the elevator, Margot Charlize and I, which I was like, Jay, you got to give us something where we're all in a scene together. Η επίσημη πρόταση της Γεωργίας για τα Όσκαρ ήταν το «Και μετά χορέψαμε». Εξαιρετικά χορογραφημένη ιστορία αγάπης και ανταγωνισμού που κατατάσσουμε άμεσα στις καλύτερες της χρονιάς. Η υποψήφια για Όσκαρ σκηνοθεσίας Γκρέτα Γκέρουικ φρεσκάρει φέτος στις κλασικές μικρές κυρίες με τη βοήθεια ενός λαμπερού cast. When I reread the book when I was an adult, when I was 30, when I came back to the text, I was shocked by how much of it was so incredibly modern and felt like it could have been written yesterday. Με επίκεντρο τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ταινία 1917 περιγράφει μία ημέρα από τη ζωή δύο στρατιωτών και συγκαταλέγεται στα οσκαρικά φαβορί. My personal connection is that my grandfather told me the stories when I was a child, and he fought in the war between 1916 and 1918. Παρά τις καταστροφικές κριτικές, το Cats του Andrew Lloyd Webber παίρνει διαβατήριο για τα Όσκαρ, με την Ακαδημία να του δίνει άδεια να διαγωνιστεί μετά τις διορθώσεις στα οπτικά εφέ. Στην Ελλάδα θα το δούμε στη βελτιωμένη έκδοση.